Πώς το έλεγε ο Μάγερς, η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Γενικά, στην Ελλάδα είναι η φυγή της δικαιοσύνης. Εντάξει, τον κόψαν τον Αλβανίτη στην ΕΡΤ, τουλάχιστον σε αυτή την ώρα θα βλέπουμε ξέκολα από τη Μύκονο. Ε, Κυριάτσο. Θεωρώ πάντως ιδιοφύτη μία αναφορά στις ειδήσεις των 9 στην ΕΡΤ για το θέμα Αλβανίτη και Κατσίμη που κόψαν την εκπομπή, γιατί ποιος θα το μάθει από τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια, ραδιόφωνα, blogs, social media. Σπουτάνα σε όλη Ελλάδα αυτό συζήτηση. Καλά που δεν το είπατε, αλλά. Και όπως είπε και η άλλη μας, ναι, θα μπορούσε να την παίξει στις 9, τελικά την έπαιζε η ΝΕΤ. Δεν την έπαιξε. Γιατί διαφώνησε και ο αρχισυντάκτης των ειδήσεων. Τώρα πώς γίνεται. Εγώ ως ηθοποιός να αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα πρέπει να παιχτεί στις ειδήσεις, αλλά ο αρχισυντάκτης όχι. Βρες το λάθος. Και μετά θέμα, δεν έγινε το θέμα, αλλά έγινε αν θα παιζόταν το θέμα στις ειδήσεις. Μπερδεύτηκε και ο Βαρβιτσιώτης. Μας έλεγε μετά για τον Αλβανίτη αν αυτό που είπε ήταν άλλο λέμε, άλλο. Αν παιζόταν το θέμα στις ειδήσεις των 9 λέμε, μόνο στην 1 δεν παίχτηκε. Παρενέβη στο Netweek και ο Αλβανίτης και είπε ότι ήταν μια ατυχής αφορμή αυτή τελικά, σαν να σε λέει βρες μια καλύτερη αφορμή. Ήταν ατυχής αυτή, αλλά αφορμή. Πάντως εγώ δεν το βρήκα και τόσο φασιστικό αυτό, τόσο χουντικό που λένε τόσο. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε πόσο φασισμό θα είχαμε αν είχαν απολύσει το Βαξεβάνι από το περιοδικό και είχαν συλλάβει τον Αλβανίτη που πήγε το δέντρο. Και μέσα σε όλα έβγαλε ανακοίνωση και το Πασόκ στο Twitter, το είδα. Κέριο χτύπημα της ανεξαρτησίας της δημόσιας τηλεόρασης, το κόψιμο της πρωινής εκπομπής στην ΕΤ. Hello! Συγκυβερνάμε! Πασόκ εκεί! Δεν σας το είπα, ότι είστε συγκυβέρνηση. Φωτό της ημέρας. Καινούριος, γενικός, κόβει εκπομπές. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα. Έχετε συνειδητοποιήσει πόσο ανάποδα είναι όλα. Δεις όλο τον κόσμο ανακαλύπτει μια λίστα με φοροφυγάδες και χάνουν τον ύπνο τους. Εδώ προκύπτει μια λίστα με φοροφυγάδες και χάνει τον ύπνο τους ΔΟΕ. Συγγνώμη δηλαδή. Αν δώσουμε και επισήμως τη διακυβέρνηση της χώρας στην Τρόικα, πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Και επειδή βλέπω ότι την αγωνία με ρωτάνε και μένα, αυτό που λέει οι ελλείψεις των φαρμάκων, εγώ σας το λέω, είναι συγκυριακές. Αυτό. Μην ανησυχείς, σε λίγο δεν θα έχει καθόλου. Παρεμπιπτόντως, παρατήρησα αυτή τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τις ερωτήσεις που κάνει. Αυτή είναι πολύ καλή. Αυτή μπορεί να φτάσει στον Πάπα σε σημείο να τον κάνει να παραδεχθεί ότι δεν είναι καθολικός. Αυτή πρέπει να πάρει συνέντευξη από τον Μιχαλολιάννη. Σκεφτείτε του. Χθες έπαιξε και ο Γλέζος όλα τα δελτία. Τον είδατε που έκανε δηλώσεις για τη Χρυσή Αυγή και τα διά. Είδατε από πίσω, έτσι. Βιβλία είχε. Background. Βιβλιοθήκη. Βιβλία. Άμα βρεις δήλωση με Χρυσαυγή, την έχει τόσα βιβλία από πίσω, έλα με φτύσεις. Εκτός αν καίγονται. Όχι, για να καταλάβεις το επίπεδο δηλαδή. Βλέπεις πως έβριζε ο Παναγιώταρος και αναρωτιές. Όλοι εμείς μεγαλώσαμε μαθαίνοντας από τα αναγνωστικά το να ένα μήλο. Χρυσαυγή της πώς μεγάλος, δηλαδή τι έλεγε. Να μια αλβανική κολοτρεπίδα. Την πέσαν και στο ΓΑΠ κάποιοι φοιτητές στη Γερμανία και πήγαινε έτρωγε στο εστιατόριο, πέσαν αυτό και. Ντροπή. Ντροπή. Του την πέσανε εκεί και του φωνάζανε φάε, τζάμπα είναι, εμείς πληρώνουμε, ο ελληνικός λαός δηλαδή. Εντροπή! Εντροπή! Εντάξει, είναι χαζός, αλλά αυτό το ξέρει. Εγώ πάντως ξέρω ότι με αυτά και με εκείνα και θα χρεοκοπήσουμε τώρα, η Μενεγάκη θα έχει πει ένα σωρό μαλακίες και δεν έχει γίνει θέμα. Τα έχουμε χάσει όλα αυτά. Τέλος πάντων, να πω και ένα μπα, πολύ ωραίο αυτό η ΔΕΗ που κάνει αυτή τη διαφημιστική καμπάνια που ξεκινάει πολύ ωραία διαφήμιση, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ αλλάζει. Ναι, γίνεται απλήρωτος. Και από τους υπόλοιπους από εμάς που δεν είχαμε. Γιατί οι μεγάλοι έτσι κι αλλιώς. Αυτά για σήμερα, διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη!